Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Είναι σύντα την άλλη εβδομάδα. Ήταν συνηθισμένο. Θα τελειώσω πιο... Ήσαν τώρα θα το πούμε. Την άλλη εβδομάδα, σε 7 ή όχι. Να πάμε έτσι πως είμαστε και την άλλη εβδομάδα. Τι λέτε, ξύνησε. Γιατί αλλάζει η ώρα. Αλλάζει η ώρα. Η ώρα δεν αλλάζει. Λοιπόν, σηκώνετε κάπως εδώ. Είναι ο Βασίλης. Στον Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εθέ και σκήνος εν ημίν και τα καθάρισον ημάς, από πάση γύρως και σώσον αγαθέ, σας πιστάσει ημών. Αμήν. Να καθίσουμε κάτω. Η Εκκλησία μας από τότε που ο Κύριος γεννήθηκε ή και παλαιότερα ακόμη, από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν έπαυσε να βρίσκεται εν διωγμό. Πάντοτε είχε πάνω από το κεφάλι της το σπαθί ή τη φωτιά ή οποιοδήποτε από τα άλλα τα φωτανιστήρια του διώκτη. Στην Παλαιά Διαθήκη, προφήτες και δίκαιοι πέρασαν από το στόμα, από τη λεπίδα δηλαδή, μαχαίρας, μαχαιριού. Στη Καινή Διαθήκη, με τον ερχομόν του Κυρίου, του αρχηγού της Εκκλησίας, έφυγαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε ελάχιστο, 14.000 νήπια της Εκκλησίας, τέκνα ήταν και αυτά. Με τον Κύριο Αρχηγό, που λέγεται και Αρχιμάρτυρας, αρχίζει πια το συστηματικό μαρτύριό της. Διωγμός στο διωγμό, φόνος στο φόνο, αίμα στο αίμα, η γη τελικά φωνάζει. Δεν θα λέγαμε αντέχει άλλο πια να χύνεται τόσο αίμα, και μάλιστα αίμα αγιασμένο και αθώο. Αφού χύθηκε του πρώτου αθώου με κεφαλαία του Κυρίου, από εκεί και πέρα προχωράει χωρίς να υπάρχει τέλος. Εννοείται όσο υπάρχει ο κόσμος. Βέβαια, στην Αποκάλυψη μέσα υπάρχει μία μεγαλειοδέστατη εικόνα, παρμένη βέβαια από τον ουρανό, που την είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Εκεί, ψηλά στον ουρανό, είδε το θρόνο του Θεού και κάτω από το θρόνο του Θεού να ανεβαίνει θυμίαμα, ευωδιαστό. Και λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ότι αυτό το θυμίαμα είναι η προσευχή των Αγίων, των πεπελεκημένων, εκείνων που πελεκήθηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι όλη
οι μάρτυρες, οι εστεφανωμένοι που έχουν στεφανωθεί από τον αρχιπίμενα Κύριο μας Ιησού Χριστό. Σήμερα υπάρχουν τα μαρτύρια, οι αποδείξεις δηλαδή, ότι αρχής γενομένης από τον πρώτο αιώνα, τότε που ο Χριστός ήρθε μέχρι σήμερα, στη Ρώμη τότε που βασίλευε, για να αποφύγουν τη θέα να τους βλέπει ο κόσμος όταν τελούσε τα μυστήρια, κατέφευγαν κάτω από τη γη, στις λεγόμενες κατακόμβες. Όμως, οι ιδιωμοί μπορεί να πάψανε, αλλά δεν σταμάτησε το μίσος κατά της Εκκλησίας του Κυρίου. Σε όλους τους αιώνες, μέχρι και τώρα που μιλάμε, το μίσος κατά της Εκκλησίας, κατά των οσίων και δικαίων, γιατί οι μη όσοι και οι διάφοροι δεν σκάνε καθόλου και δεν διώκονται. Εκείνοι που αισθάνονται τον διωγμό είναι οι τίμιοι, θα λέω τίμιοι, δεν εννοώ σε σχέση με το χρήμα, λέει τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού φωνάζει και το λέει τίμιος σημαίνει απέναντι στα μάτια του Θεού ο θάνατος των οσίων, εκείνο που πελεκίζονται για το όνομά του, είναι πολύτιμος. Αυτό σημαίνει τίμιος, πολύτιμος. Δεν έχει τιμή για να αξιολογηθεί. Αυτό σημαίνει. Χτες η Εκκλησία μας συγκεκριμένα έκανε ανάμνηση, γιόρταζε. Τι γιόρταζε? Την Κυριακή, λέει, της Ορθοδοξίας. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η γιορτή θυμίζει, φέρνει στη μνήμη μας 100 ολόκληρα χρόνια γεμάτα από διωγμούς των χριστιανών. Από το 780 περίπου μέχρι το 980, 100 χρόνια, η Εκκλησία βρισκόταν σε κυνηγητό, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα πείτε, και ο λόγος ήταν για 100 χρόνια ολόκληρα οι εικόνες. Αυτές εμείς που τις προσκυνούμε για να τιμήσουμε τα πρόσωπα και όχι την εικόνα αυτή καθεαυτή, αυτές τις εικόνες με διαταγή των αυτοκρατόρων επί 100 ολόκληρα χρόνια τις είχαν ή τις ανέβαζαν ψηλότερα ή τις καίγανε, τις πετάγανε την εκκλησία. Θέλω όμως, πριν αναφερθώ στη μνήμη ενός μεγάλου Αγίου που γιόρταζε η Εκκλησία χτες και που ο κόσμος αγνοεί, το ακούει από τον ιερέα που φωνάζει στο τέλος, μνήμη Ιωακήμ και Άνης και των Αγίων της ημέρας, Ταρασίου, που γιόρταζε χτες. Θα αναφερθούμε στον Άγιο εκείνο. Θέλω όμως να δούμε πού στηρίζεται η Εκκλησία και τιμάει όχι μόνο τις εικόνες, αλλά και τα αντικείμενα που είχαν σχέση με τους Αγίους. Και τα αντικείμενα. Θα ξεκινήσω από τον Κύριο, που όλοι το γνωρίζουν το παράδειγμα,
τον πλησίασε η Χαλανέα και συλλογίστηκε αυτή η γυναίκα η κυρτωμένη χρόνια ολόκληρα, 30 και χρόνια ολόκληρα, γυρισμένη, καμπουριασμένη, λέει, να κουμπίσω λίγο το ρούχο και θα γίνω καλά. Να κουμπίσω το ρούχο. Αναφέρομαι συγκεκριμένα όχι στο πρόσωπο, αλλά στα ρούχα και τα αντικείμενα που κρατούσαν τα πρόσωπα. Και εδώ ο Κύριος μας με την άκρη, λέει, του κρασπέδου που ακούμπησε η Χαλανέα, έγινε καλά. Δεν τιμάει μόνο ο Κύριος το πρόσωπο αυτό καθεαυτό, το ίδιο το πρόσωπο, μόνο, προσέξτε το, αλλά και ό,τι είχε σχέση με εκείνον που έζησε Άγια. Μέσα από τα αντικείμενα αυτά που χρησιμοποίησαν οι Άγιοι, περνούσε ηλεκτρικό ουράνιο ρεύμα, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, και έκανε καλά στους αρρώστους. Πάσης φύσεως αρρώστους. Πάσης φύσεως αρρώστους. Για τον Απόστολο Παύλο αναφέρουν Πράξεις των Αποστόλων ότι έπαιρναν οι χριστιανοί, λέει, τα μαντήλια, ψημίθια λέγονται στις Πράξεις των Αποστόλων, που χρησιμοποιούσε ο Άγιος Απόστολος, και τα χρησιμοποιούσαν για να βρουν ίαση από ασθένειες, για να γιατρευτούν από αρρώστιες. Έπειτα, αν τα αντικείμενα είχαν τη δύναμη της χάρης του Αγίου Πνεύματος, τα πρόσωπα που εβίωσαν, που έζησαν σαν χρυσός καθαρός το Λόγο του Θεού, δεν είχαν την τιμή και την αξία πολύ περισσότερη και μεγαλύτερη από τα αντικείμενα. Ερχόμαστε τώρα στο πρόσωπο του Κυρίου μας, στο πρόσωπο του Κυρίου, για να ξεκαθαρίσουμε. Ο Κύριος μας είναι, ήταν και θα είναι ο Θεός ο αιώνιος, ενωμένος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός, Θεός είναι ο Κύριος. Κάποια στιγμή του χρόνου, όπως αυτός θέλησε, έγινε άνθρωπος και πήρε σώμα ανθρώπινο. Από τη στιγμή που πήρε σώμα ανθρώπινο ο Κύριος μας, δόθηκε και η δυνατότητα στους πιστούς να μπορούν να απεικονίζουν το πρόσωπό του, να το βλέπουν και το τιμάνε. Γι' αυτόν τον λόγο ξεκίνησε η Εκκλησία τότε, τα πρώτα χρόνια των, μετά την Ανάσταση του Κυρίου, που άρχισε το κήρυγμα του ξαγισμού να διαδίδεται. Βέβαια οι χριστιανοί δεν είχαν μηχανές για να φτιάχνουν, όμως να που ο Απόστολος Λουκάς έφτιαξε το πρόσωπο της Παναγίας. Το φτιάξε, δεν το φτιάξε. Με κυρί και με μαστίχα, λέει, έφτιαξε το πρόσωπο της Παναγίας ο Απόστολος Λουκάς. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά τα πρώτα χρόνια φτιάχνανε και αγαλματίδια, αγάλματα μικρά, που είχε ο Κύριος ένα αρνάκι στην πλάτη και έδειχνε με τον τρόπο ότι είναι ο καλός ποιμήν, ο Τσοπάνης ο καλός που βρήκε το πρόβατο και το έσωσε. Από τότε, από τα πρώτα χρόνια τα ξενικά μέχρι σήμερα, η τέχνη που είναι δώρο του Θεού, είτε σαν τέχνη που χτίζουμε ναό, εκκλησία, είτε σαν τέχνη που απεικονίζουμε πρόσωπα,
με εικόνες, χρησιμοποιήθηκε μέσα στην εκκλησία μας, προκειμένου ο άνθρωπος, ο χριστιανός, να έχει μπροστά του, να βλέπει το πρόσωπο, να μπορεί να φωσιώνεται και να δένεται. Η εκκλησία μας, για να μας φέρει στενά, πολύ στενά ενωμένους με τους μάρτυρες εκκλησίας, θα δει, άμα πάμε σε εκκλησίες που είναι αγιογραφημένες, καλά, θα δούμε ότι ακριβώς στη μέση, γύρω-γύρω, έχει τα πρόσωπα των μαρτύρων, των αξιωματικών μαρτύρων βέβαια, και τα απεικονίζει. Γιατί τα απεικονίζει τα πρόσωπα? Για να μας δείξει τι έπραξαν εκεί, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Το πρόσωπο του μάρτυρα, το πρόσωπο του Αγίου, είναι πρόσωπο που λέει απεικονίζεται με, το προσκυνάμε με, τιμάμε το πρόσωπο που είναι στον ουρανό επάνω, αλλά παράλληλα μας λέει ιδού, εγώ έχισα το αίμα μου. Πάντες οι ευσεβώς ζει, διοκτήσονται. Όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια στον κόσμο αυτό και με βλάβεια, θα ξέρουν ότι θα έχουν δίπλα τους κάποιο διωγμό. Δεν θα μείνουν απείραχτοι. Άλλωστε, ο πειρασμός, λέει ο Άγιος Αντώνιος, ο οποιοσδήποτε πειρασμός είναι αυτός, πολύ δε περισσότερο ο πειρασμός διαδιωγμού, οδηγεί κατευθείαν στον Παράδεισο. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει χρονική περίοδος, δεν υπάρχει χρονική περίοδος στην εκκλησία μας που να μην υπάρχει πάνω από το κεφάλι της ο διώκτης, εκείνος που στέκεται και την μαστίζει και τα παιδιά της τα υποβάλλει σε παντοειδή βασανιστήριο. Δεν υπάρχει. Χωρίς διωγμό η εκκλησία μας είναι αδύνατον να υπάρχει. Εκεί φαίνεται, εκεί στέκει και λέει εξήθε, υπάρχει στην Αποκάλυψη άλλη μια εικόνα, μια εικόνα πολύ δυνατή, ένας καβαλάρης σε ένα άσπρο άλογο, έχει, κρατάει ένα τόξο, στα λευκά ντυμένος, κρατάει ένα τόξο, το έχει τεντώσει και γράφει η Αποκάλυψη εξήλθε ο καβαλάρης, που προφανώς είναι ο Χριστός, που προφανώς είναι ο Χριστός, εξήλθε νικών, χτεντωμένο το τόξο, ή να νικήσει. Με άλλα λόγια, αυτός είναι ο αιώνιος νικητής. Και το τόξο βέβαια δεν είναι όπλο, υλικό, όχι, κάθε άλλο. Ο Χριστός δεν βγήκε να πολεμήσει με όπλα υλικά, με το λόγο. Υπέταξε την οικουμένη δια του λόγου της αγάπης. Περίπου το 878, περίπου ακριβώς το 878, έκλεισε τα μάτια του ένας διωκόμενος ιεράρχης της Εκκλησίας του Χριστού, διωκόμενος παραλαμβάνω. Δεν ήταν από εκείνους που ανέβηκε ή τον ανέβασαν μάλλον στο θρόνο την Κωνσταντινούπολεως για την τιμή του αξιώματος, όχι, αλλά ανέβηκε για να χύσει το αίμα του. Ο Άγιος Ταράσιος, έτσι ονομάζεται, ο Άγιος που γιόρταζε χτες. Να δώσουμε μερικά χαρακτηριστικά. Αυτός έκλεισε, ο Άγιος Ταράσιος, την πόρτα, θα λέγαμε, του τελευταίου έτους του διωγμού από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, της εκκλησίας μας, για τις εικόνες. Τότε σταμάτησε η εικονομαχία. Είναι ο αρχιεπίσκοπος που έβαλε με την παρουσία του τέρμα στους διωγμούς των εικόνων
εναντίον των χριστιανών. Πρόκειται για ένα άστρο, το Άγιος Θαλάσσιος, λαμπρό, πρώτου μεγέθους της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη. Να το προσέξουμε λίγο, να δούμε, για να κάνουμε μια σύγκριση, να ξέρουμε. Δεν είναι ο Ιωσήφ, είπα ότι η Εκκλησία μας δεν υπάρχει στιγμή και χρόνος που να μην διώκεται. Και όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τους ράδιμους χριστιανούς αγκεμένανε, εννοούμε εκείνους που υψώνουν τα ανάστημα μπροστά σε οποιοδήποτε, όποιος γίνει αυτός, προκειμένου η Εκκλησία να φανεί ότι είναι Εκκλησία που είναι από χρυσό και στη φωτιά δοκιμάζεται και δεν χαλάει. Λοιπόν, ο Άγιος Θαλάσσιος καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, από οικογένεια επιφανή. Επιφανή σημαίνει αξιόλογη. Ο πατέρας του ήταν δικαστικός. Ένα από τα πλέον διάσημα πρόσωπα των δικαστών. Και λέει εκείνος που γράφει τη βιογραφία του Αγίου Θαλάσσιου ότι από τον πατέρα του κληρονόμησε το αίσθημα της ακεραιότητας και της προστασίας των αδυνάτων και των αθώων. Ο Άγιος Θαλάσσιος κληρονόμησε. Και από τη μάνα του την Ευλάβεια. Η μάνα του φύτεψε μαζί με το γάλα και την αγάπη και τη λατρεία μέσα στα τρεις βάθος ψυχής του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η μάνα, παναλαμβάνω. Μόρφωση έλαβε κατά το ανθρώπινο άρτια, θα λέγαμε τέλεια, ας πούμε, της εποχής εκείνης. Τέλεια μόρφωση. Και το λέμε μόρφωση, εννοούμε την κοσμική μόρφωση που παίρνουμε στα πανεπιστήμια. Όμως συνδύαζε τη μόρφωση των πανεπιστημίων με την αγωγή τη χριστιανική που πήρε από τη μάνα του. Και τα δυο μαζί. Τα συνδύαζε και λέει ήταν και δυνατός πολιτικός άνδρας. Δυνατός πολιτικός άνδρας. Αλλά, ένα αλλά εδώ, παρά το ότι ήταν δυνατός πολιτικός, δεν έπαβε να μιλεί για το όνομα του Θεού. Με σεβασμό, όπως τέργεζε στο Θεό. Παραπάνω, συνδύαζε το ένα και το άλλο. Την εποχή εκείνη που ζούσε ο Άγιος Θαλάσσιος, πατριάρχης ήταν ένας ονόματι Παύλος. Έτσι ονομαζόταν ο πατριάρχης. Ήταν λαϊκός ο Άγιος Θαλάσσιος, πολιτικός, το ανέφερα προηγουμένως. Νέος στην ηλικία. Ο Παύλος, ο πατριάρχης, επειδή δεινοπάθησε από την καταστασία τη μεγάλη που υπήρχε λόγω των διωγών και την ταραχή μέσα στην Εκκλησία, ταραχουμιόταν Εκκλησία, εκεί γινόταν κόσκινο που λέμε και έμενε το στάρι στο κόσκινο μέσα και στάρι εννοώ με τους Αγίους της Εκκλησίας. Λοιπόν, ο Πατριάρχης ο Παύλος παρετήθηκε. Εγκατάλειψε, λέει ο βιογράφος, το αξίωμά του και υπόδειξε ότι είναι ο Θαλάσσιος ικανός να αναλάβει το πατριαρχικό θρόνο. Τον υπόδειξε. Είπα, ήταν λαϊκός ο Άγιος Θαλάσσιος. Και εκείνος αρνήθηκε. Εγώ, λέει, δεν είμαι άξιος να αναλάβω το θρόνο. Βλέπετε, αντίστροφη μέτρηση. Ο άξιος αποφεύγει. Όμως οι ηγεμόνες του Βυζαντίου, αυτοί που κυβερνούσαν το Βυζάντιο, και ο αυτοκράτορας μαζί, δεν ζούσε αυτοκράτορας, είναι και αυτοκρατόρισσα. Η Αγία η Ειρήνη. Αγία Ειρήνη. Και ο γιος της Κωνσταντίνος ο έκτος. Οι ηγεμόνες
οι άγοντες εκκλησίας που υπήρχαν τότε, το κλήρος δηλαδή, και ο λαός μαζί πέσανε πάνω του και του είπανε εσύ θα αναλάβεις. Και υποχώρησε. Και ανάλαβε τα ηνία όχι σύμφωνα με τη δική του θέληση, αλλά σύμφωνα με την ανάγκη που επέβαλαν οι χεροί. Χρειάζονταν έναν άντρα ισχυρό να αντιμετωπίσει αυτή την οικονομαχία, αυτό το κύμα το εκατόχρονο που σάρωνε και οδηγούσε ψυχές στην κόλαση. Όταν λέμε οικονομαχία και εμείς περνάει από το μυαλό μας, λες και είναι, ξέρετε πόσες χιλιάδες φύγανε μάρτυρες, 100 ολόκληρα χρόνια. Αν είσαι την εκκλησιαστική ιστορία δεν έγραφε νούμερο, όμως γνωρίζω ότι έφυγαν πάρα πολλοί μάρτυρες στην εποχή, 100 χρόνια ολόκληρα. Αίματα πολλά χυθήκανε για να είναι εικόνες εδώ που είναι στη θέση τους τώρα. Λοιπόν, αναλαμβάνει λοιπόν ο Άγιος Θαλάσσιος το θρόνο. Βέβαια ζήτησε να τηρηθεί ένας όρος. Ένας όρος. Αν θα αναλάβω, όταν λέω ότι ζήτησε από τον Αυτοκράτορα, την Αυτοκρατόρισσα, την ειρήνη. Ποιος όρος. Αμέσως μετά τη χειροδονία μου, γιατί ήταν λαϊκός και θα γινόταν διάκος, άγαμος αρχιμανδίτης, πατριάρχης. Ακολουθεί μετά τη αυτή σειρά. Να συγκληθεί αμέσως σύνοδος. Να μαζευτούν όλοι οι επίσκοποι της Κωνσταντινούπολης για να λύσουν το θέμα της οικονομαχίας. Για να το λύσουν. Και βέβαια του δόθηκε η υπόσχεση ότι έτσι και θα γίνει. Έτσι και θα γίνει. Αναφέρει ο βιογράφος τα εξής. Και είναι αξιοσημείωτο να το προσέξουμε και το πρέπει να το διαβάσω όπως ακριβώς το λέει, γιατί αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε. Πώς ζούσαν οι Άγιοι. Πώς ζούσαν οι Άγιοι. Μόλις τοποθετήθηκε επί την λιγνία, αυτό έχει να πει. Τότε δεν ήταν τώρα. Αντί του λιγναριού που είχαμε αυτή την παλιά που είχε το φως, το βάζουμε ψηλά το φως. Λοιπόν, και εκείνος λέει μόλις τοποθετήθηκε πάνω στη θέση που μπαίνει το λιγνάρι, σαν λιγνάρι για αυτός δηλαδή, τι έκανε. Μόνη του μέρημνα ήταν να καταβγάζει, να πλημμυρίζει με φως, το φως των Αγίων Αρετών του, δηλαδή την νηστεία, τις μακρές αγρυπνίες αφιερωμένες στην προσευχή και στη μελέτη του Λόγου του Θεού και στα έργα της Ευαγγελικής Αγάπης. Δεν στηριζόμαστε αλλιώς. Μελετάμε, τα ακούμε, ανάγκη είναι να τα ζούμε. Και λέει, μακρές αγρυπνίες, νηστεία, προσευχή, μελέτη του Λόγου του Θεού και στα έργα της Ευαγγελικής Αγάπης, έργα μέσα και αυτό. Το σημαντικό, όλα είναι σημαντικά, αλλά ένα πολύ σημαντικό είναι και τούτο, το ότι θεωρούσε κατά απομίμηση του Κυρίου μας, κατά απομίμηση του Κυρίου, θεωρούσε τον εαυτό του διάκονο, υπηρέτη όλων. Θεωρούσε Μιχάλη τον εαυτό του υπηρέτη όλων. Και καλησπέρα. Και δεν ανεχόταν, να το προσέξουμε, να του προσφέρουν ακόμα και τις πιο συνηθισμένες υπηρεσίες. Αρχιεπίσκοπος δεν ήτανε, Κωνσταντινούπολεως. Θα λέμε ούτε για ποτήρι ρόλο δεν δεχόταν να του προσφέρει. Να προσφέρει ναι, να του προσφέρουν όχι. Θεωρούσε, επαναλαμβάνω, διάκονο τον εαυτό του. Όλων. Ήταν ντυμένος με απλότητα, για τα ρούχα του μιλάμε τώρα, ντυμένος με απλότητα, ταπεινός σε όλες τις ενέργειές του και πάλευε κατά της προκλητικής πολυτέλειας
του κλήρου της εποχής. Πολεμούσε δηλαδή εκείνους τους ιερωμένους σε όποια σκαλοπάτι και αν βρίσκονταν, αν τους έβλεπε να ντύνονται με πολυτέλεια. Ο Άγιος Θαλάσσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως. Μοίραζε τόσο απλόχερα ελεημοσύνες, ώστε έλαβε την προσωνυμία, την ονομασία Νέος Ιωσήφ. Δηλαδή, άνοιγε τα χέρια, μοίραζε ελεημοσύνες και του δώσανε το όνομα Νέος Ιωσήφ. Γιατί Νέος Ιωσήφ? Γιατί Ιωσήφ άνοιξε στην Αίγυπτο τις αποθήκες και σκόρπισε για να ζήσουν οι περασμένοι. Για να βρισκόμαστε και στο αντικείμενο κοντά. Ο Ιωσήφ της Παλαιάς Διαθήκης. Νέος λοιπόν Ιωσήφ ονομάστηκε. Έκτισε άσυλα, ξενώνες, καλούσε τους φτωχούς στο τραπέζι του για να μοιραστούν το λιτό του γεύμα. Το λιτό του γεύμα. Προσέξτε, λιτό σημαίνει φτωχικό. Καλούσε λοιπόν στο φτωχικό τραπέζι που είχε, πατριάρχης ήταν, φτωχικό τραπέζι είχε, τους φτωχούς και μοίραζε το φαγητό του. Αυτό που έτρωγε. Μοίραζε το φαγητό αυτό που έτρωγε. Και είχε κόψει μηνιαίο εισόδημα στους απόρους που δεν είχαν. Μηνιαίο εισόδημα σε απόρους που δεν είχαν. Είχε γράψει μάλιστα και σε πάπυρο, σε μια περγαμηνή, σε ένα δέρμα επάνω, τα ονόματα όλων των απόρων. Βλέπετε πως ο Ποιμήν ο καλός, ο Τσοπάνης ο καλός, τι θυσιάζει τον εαυτό του για τα πρόβατά του. Να μην έχει να φάει εκείνος, να έχουν να φάει τα πρόβατά του. Άγιος, πως θα το κάνουμε και το πράγμα. Και στην Εκκλησία είναι γεννήτρια, μάνα που γεννάει Αγίους. Μπορεί εμείς να μην είμαστε, αλλά έχουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, γύρω μας, σύννεφα από Αγίους Μάρτυρες. Έχουμε γύρω μας σύννεφα από Άγιους Μάρτυρες. Τέτοιος ήταν και ο Άγιος Θαλάσσιος. Με το παράδειγμα, λέει, του ενάρετου βίου του και τα σκαλία του, ένα μεγάλο αριθμό από νέους του σώθησε να γιάσουν. Και έχουμε ανάμεσα σε αυτούς, επειδή έφτιαξε και ένα μοναστήρι, λέει, στο Βόσφορο, στην Κωνσταντινούπολη δίπλα, ένα μοναστήρι, και πήγανε νέοι εκεί και επάνδρωσε την εκκλησία με αυτούς, με νέους, με νιάτα αφιερωμένα στον Κύριο και θυσιασμένα στο όνομα του Κυρίου. Κοιτάξτε, λέει ο κόσμος, να γίνει, λέει, σύγχρονη εκκλησία, να βαδίσει όπως πάει ο κόσμος. Να που πάει όπως πάει ο κόσμος και να δούμε και κοιτάμε πώς πάει και ο κόσμος. Να που πάει όπως πάει ο κόσμος. Και εκτός από εξαιρετικά παραδείγματα που δεν πάνε όπως πάει ο κόσμος, πάει όπως θέλει ο Χριστός. Να η κατάντια του κόσμου. Πάει ο κόσμος κατά Ισραήλ. Γιατί λέει, εγώ έχω σαν παράδειγμα από τον πατέρα Παΐσιο. Το κατά Ισραήλ από πού έχει βγει? Για έκανε μια μάχη και πέσανε σχεδόν όλοι οι Ισραηλίτες. Στη μάχη, δηλαδή πέφτουν όλοι στο διάβολο. Εκείνο το θέμα όλο. Το καταλάβαμε. Λοιπόν, όταν πηγαίναμε στον πατέρα Παΐσιο, όσοι πηγαίναμε, βλέπαμε παρέες και νέους. Εκεί στην έρημο, τότε, γιατί τώρα μην κοιτάμε που τα πράγματα έχουν αλλάξει. Νέους κυρίως έβλεπε στο Παΐσιο. Ασπρομάτισα και εμένα και ο νέος ήμουν τότε. Λοιπόν, και τέλος και το πράγμα, ο Άγιος τραβάει κοντά του. Ο Σκάρτος διώγει από κοντά του. Το σύγχρονο που ταιριάζει με τα ήθη της κοινωνίας, διώγει τους ανθρώπους από την εκκλησία. Εκείνο που μυρίζει αγιοσύνη τραβάει. Ο κόσμος μπουκτίζει από τα κοσμικά και σου λέει δεν αντέχω μωρέ, θέλω και κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο να είναι αυτό που να με αναπαύει. Και αυτό που αναπαύει είναι ο Θεός. Γι' αυτό έτρεχε πάνω στο Παΐσιο. Έτσι ζούσε και ο Άγιος Θαλάσσιος. Και τραβούσε τα νιάτα κοντά του. Γιατί η εκκλησία μας σήμερα
είναι ορφανή από νέους στο εκκλησίασμα. Έχει σποραδικά μερικούς, αλλά δεν έχει, όπως βλέπω και το Παΐσιο Παρμεσχάρι. Γιατί απουσιάζει η ζωντανή αγιοσύνη που τραβάει τους νέους γενικά ανθρώπους. Ζούσε λοιπόν με αγιοσύνη ο Άγιος Ταράσιος. Ζήτησε λοιπόν από τον Αυτοκράτορα να εκτελέσει την υπόσχεση που είχε δώσει, να κάνει σύνοδο, για να βάλει τέρμα σε αυτή την ακαταστασία που υπήρχε μέσα στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη και γενικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και πράγματι συγκλήθηκε σύνοδο, μαζευτήκαν οι αρχιερείς για να λύσουν το θέμα, αλλά όρμησαν οι οικονομάχοι, πλήθος πολύ, πολύ πλήθος. Μπήκαν, θα λέγαμε σήμερα, μπουκάρισαν στην εκκλησία μέσα που γινόταν η σύνοδος και έγινε σαματάς, διαλύθηκε η σύνοδος. Συνήρθε βέβαια αργότερα αλλού και έβαλε τέρμα σε αυτό το χάος που υπήρχε μέσα στον χώρο της εκκλησίας. Βέβαια, λύθηκε το θέμα αυτό με τη σύνοδο που έγινε το 878, 24 Σεπτεμβρίου. Όμως, μπορεί να λύθηκε με τη σύνοδο, αλλά αυτοί που ήσαν, θα πω τη λέξη, αντίπαλοι, εχθροί του Ταρασίου και εκείνων που ήσαν μαζί με τον Άγιο Ταράσιο, ζητούσαν ικανοποίηση. Σκέφτηκε να τους αντιμετωπίσει με ήπιο τρόπο. Με ήπιο τρόπο. Να πάει κόντρα, η κόντρα δεν βγάζει. Αυτό λοιπόν τον ήπιο τρόπο του Αγίου Ταρασίου που αντιμετώπισε τους αντιπάλους του Χριστού κατά έναν τρόπο, τον παρεμήνευσαν οι μοναχοί της Μονής Στουδίου και είπανε ότι συγκλίνει με τους αιρετικούς οικονομάχους. Όμως επαναλαμβάνω, τήρησε ήρεμη στάση απέναντί τους και όντως ηρέμησε την κατάσταση. Και κατάλαβαν και οι Άγιοι αυτοί οι Στουδίτες ότι είχε δίκιο ο Άγιος Ταράσιος. Η ζωή του, του άνδρα, μας θυμίζει και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, το ορίζουμε όλοι, ότι φώναζε χωρίς, στην έρημο που ήταν, αλλά στην έρημο, είπα ότι οι Άγιοι συγκεντρώνουν τον κόσμο. Έφευγαν από τα Ιεροσόλυμα ο λαός και πήγαινε να συναντήσει τον Ιωάννη Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό, στην έρημο. Και βαπτιζόντουσαν ο κόσμος. Να θυμηθούν τον Κύριο που τους είπε ότι, όχι τον Απόστολο Παύλο, που εκεί στην Έφεσο λέει, τι βάπτισμα έχετε, και είπανε του Ιωάννου γνωρίζουν το βάπτισμα. Στην Έφεσο, όχι στα Ιεροσόλυμα μέσα καλά, βαθιζόντουσαν, αλλά και από εκεί το ίδιο βάπτισμα είχε πέραν του Ιωάννου του Προδρόμου. Λοιπόν, ήταν ο Ιωάννης το πρόσωπο του Αγίου που συγκέντρωνε, που μάζευε τους ανθρώπους. Γιατί είχε αυτό που αξίωνε ο άνθρωπος για να δει έναν άνθρωπο του Θεού. Είχε όλα τα στοιχεία εκείνα. Φώνασε λοιπόν ο Γιουργιάς στην έρημο και άκουγε ο λαός που πήγαινε. Ουκ εξεστήνση έχει τη γυναίκα του αδερφού σου. Δεν επιτρέπεται σε σέναν, έλεγε στο Φίλιππο το βασιλιά, να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου, να είσαι μοιχός. Και βέβαια, όταν γιόρταζε ο Ηρώδης, και μέθησε κατά έναν τρόπο και ορκίστηκε, έδωσε τον ίνα κόψη στο κεφάλι του Ιωάννη του Προδρόμου. Εδώ τώρα, του ζήτησε η κόρη του. Τι?
Ναι, ο βασιλιάς όμως το κόψε. Έδωσε δικαίωμα να το κόψουν. Δεν το χωρί, το ζήτησε. Ναι, εν πάση περιπτώσει, εμείς το μνημονεύουμε τον Άγιο Ιωάννη, γιατί είχε το στέλος και το ανάστημα και τα έβαλε με τον άκτορα. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος που το μνημονεύω. Ότι δεν φοβόταν να αντιμετωπίσει τα ανάκτορα, αφού εκτελούσε το θέλημα του Θεού. Και ο Άγιος Θαράσιος το ίδιο έκανε. Το ίδιο έκανε. Η Ειρήνη, η αυτοκρατόρισσα, είχε το θρόνο. Ο γιος της, ο Κωνσταντίνος, ο έκτος, ήταν μικρός. Είχε πεθάνει ο άνδρας της, αυτοκρατόρισσας. Είχε το γιο της, μικρό, μόλις έγινε άνδρας και αυτοκράτορας, πώς το λέμε εμείς, ενηλικιώθηκε κατά έναν τρόπο, όχι άνδρας μεγάλος, την ηλικία που έπρεπε για να πάρει το θρόνο. Παντρέθηκε βέβαια και πήρε την Μαρία, λέει την Αρμενία, έτσι είχε το όνομα, Μαρία την Αρμενία. Μετά από ένα διάστημα τη χωρίζει την γυναίκα του αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο έκτος. Και παίρνει, ζητάει να πάρει η γυναίκα του μία υπηρέτρια Θεοδότη που υπηρετούσε τη γυναίκα του για την αυτοκρατόρισσα. Τη χωρίζει λοιπόν αυτήν. Και ο Άγιος του φώναζε, δεν επιτρέπεται να την έχει γυναίκα. Να την αφήσει την αμαρτία του φώναζε. Ορθά, κοφτά και ασήκεται και το κεφάλι του στο τορβά που λέμε. Οι Άγιοι ζητάνε το στεφάνι και δεν υπολογίζουν ούτε τα άφια, τα χρυσά, ούτε τα αξιώματα. Ούτε τα αξιώματα. Λέει, άφησε τη μοιχό στην πάντα. Πάψε και εσύ να είσαι μοιχός, του φώναζε. Ο Άγιος Θαράσιος του Κωνσταντίνου του Έκτου. Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να αφήσει να σου φωνάζει στα αυτιά σου. Το παίρνει και το κλείνει. Το μαντρώνει. Και φωνάζει έναν ιερέα, ραδιούργο, τον ονομάζει εδώ ο συναξαριστής, λέει, εξανάγκασε την όμη σύζυγό του να γίνει μοναχή, την όμη, και έβαλε να ευλογήσει τους γάμους ένας ραδιούργος ιερέας. Βλέπετε, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που είναι έτοιμοι να πάνε να δεχτούν τη μέσα από τον αυτοκράτορα, ιερείς και αρχιερείς είναι αυτοί, και πήγε λοιπόν και ο ιερέας και ευλόγησε τον παράνομο γάμο. Τον παράνομο γάμο. Λοιπόν, Ιωσήφ ήταν λοιπόν το όνομα του ιερέα και ήταν οικονόμος, λέει, της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Μου κάνει εντύπωση και το είπα και στο Δεσπότη. Όταν γίνει πρωτό για τον Δεσπότη, του λέω σεβασμιότατε, σαν έλουροι ελίσσονται αυτοί οι έξυπνοι για να είναι δίπλα σε αυτόν που έχει το αξίωμα. Σαν έλουρη. Και κοιτάει να φάνε. Μου θυμίζει και τον πατέρα Επιφάνιο, την ευχή του να έχουμε, που έλεγε, βρέθηκε, λέει, στην κορυφή του βουνού ο αετός και το σαλιγκάρι. Και λέει το σαλιγκάρι, το αετός στο σαλιγκάρι, καλά, εγώ έχω φτερά και ανεβαίνω σε ύψη. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ, έρποντας και γλύφοντας, λέει. Έρποντας και γλύφοντας. το καταλάβαμε καλά. Λοιπόν, πάντοτε υπάρχουν οι ραδιούργοι που και κατορθώνουν και βρίσκονται δίπλα στα μεγάλα αξιώματα. Και ο Άγιος Χρυσόστομος είχε έναν τέτοιον, δεν τον είχε υποψιαστεί καθόλου, πανέξυπνο, τετραπέλα, ραδιούργο, που ήξερε και νησότανε και έδειγνε ότι ήταν ο πρώτος υπεραψιστής του Ιωάννου του Χρυσόστομου. Αλλά στην ουσία ήταν αυτό που είσαι εσύ τώρα, το συμφέροντο κοίταγε. Στην ουσία δεν απολείπουν από τα αξιώματα και τα πράγματα. Δεν απολείπουν. Τελείωσε. Λέει, από τον εχθρό σου φυλάγεσαι, από το κόλακα ποτέ. Από το κόλακα. Μπράβο, τι ωραίος που είσαι και λοιπά. Τώρα πρέπει να είμαστε κόλακες, όχι τέτοιοι. Λοιπόν, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κόλακες άλλοι. Εγώ σε αυτούς τους κόλακες ξέρω μόνο. Λοιπόν, προχωράω λοιπόν. Ο παπάς λοιπόν εκείνος ευλόγησε τον γάμο του Κωνσταντίνου. Όμως η φωνή του Αγίου, που στην ουσία ήταν φωνή αγάπης βέβαια, αλλά ήταν
αν τη δεχότανε σωτηρία για τον Αυτοκράτορα, αν δεν τη δεχότανε φωτιά που καίει. Τι συνέβη, έπεσε μετά ένα χρόνο από τον γάμο του Αυτοκράτορας θύμα συνωμοσίας. Τον δολοφονεί από τον άκτορα μέσα πρόσωπο και ανεβαίνει το πρόσωπο εκείνο στην εξουσία. Ο Μιχαήλ ο Τραυλός. Τάκ, την τρώει, τον τυφλώνουνε, το βγάζουν από τη μέση, ανεβαίνει στο θρόνο ο Μιχαήλ ο Τραυλός. Έτσι πληρώθηκε για την παρανομία του. Έτσι πληρώθηκε για την παρανομία του. Αφού λοιπόν έφυγε από τη μέση ο Κωνσταντίνος, ξαναέφεραν στο θρόνο τον κατά έναν τρόπο εξόριστο, έγκλειστο Άγιο Ταράσιο. Αφού τον είχαν φυλακισμένο. Ο Άγιος αυτό ζητάει. Ο Άγιος ζητάει ή τη φυλακή, την εξορία ή το θάνατο. Αφού παλεύει για να πάει στον παράδεισο. Να χάσει τον παράδεισο γιατί θα πάρει ένα αξίωμα να του λείπει. Αυτό είναι το θέμα όλο. Λοιπόν, αμέσως αφόρησε τον Ιωσήφ. Τον ιερέα που ναι, πάντρεψε το. Τακ, του λέει. Απ' τη μέση βγήκε. Επικίνδυνος. Τι επικίνδυνος, αφού έκανε πράξη που δεν την επιτρέπανε οι κανόνες και αψήφισε και τον ίδιο τον Πατριάρχη και τον Χριστό κατά έναν τρόπο. Θα ευλογείς γάμο Μιχείας, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να υπάρχει δίπλα μας. Λοιπόν, λέγει ο βιογράφος του ότι ήταν ειρηνικό πρόσωπο και άντρας καρτερικός. Αυτό σημαίνει είχε αντοχή η υπομονή του. Αντοχή η υπομονή του. Μας θυμίζει δηλαδή με άλλα λόγια, γιατί έτσι και λέει και ο βιογράφος του, τον Ιώβ που δέχτηκε τη μία θα λέγαμε θεομηνία μετά την άλλη. Να περιουσία, να η γυναίκα, να τα παιδιά, να όλα του τα πήρε ο Θεός. Και έδειγνε λέει ο Ιώβ αυτή την παρμιώδη υπομονή που έβγαζε από το στόμα του ο Ιώβ, Κύριος μη έδωκε, Κύριος μη αφήρωκε, μου τα έδωσε, μου τα πήρε. Όμοια διαγωγή είχε και ο Άγιος Θαράσιος πάνω στα βασανιστήρια που περνούσε την περίοδο που είχε αντίπαλο τον Αυτοκράτορα. Όμοια, ακριβώς όμοια. Και παράλληλα, μα οι Άγιοι δεν διαφέρουν. Ο Κύριος μας έδωσε μια εντολή που είπε «Εν την υπομονή ημών», με την υπομονή σας θα αποκτήσει τα αγαθά. Με την υπομονή σας. Κοιτάξτε, τώρα κάνω μία παρέκβαση. Είχα αγοράσει πριν από τώρα, θα είναι δύο χρόνια, θα είναι ένα βιβλίο που λίγο το είχα κάνει έτσι. Έχει διάλογο που λέω, κοίταξε που το πήρα και το άφησα και εδώ διάβασα, δύο Αθηναίων με έναν ασκητή αγιορείτη που ζούσε σε σπηλιά φαίνεται και είχε στην Αθήνα για να, στο νοσοκομείο. Και εκεί βρήκα την ευκαιρία, του είχαν γνωρίσει το όρος και στο νοσοκομείο και την ευκαιρία και πήγαινε κάθε βράδυ και το έκανε ερωτήσεις. Είχε ένα μαγνητόφωνο και τις γράφανε. Και αυτός ο διάλογος είναι γραμμένος σε βιβλίο. Και το έβλεπα και το διάβασα και λέω πω, γιατί κούνησε το κεφάλι εσύ επειδή δεν ζούμε όπως πρέπει, εσύ, γι' αυτό το κούνησες, ναι. Λοιπόν, και λέω, δείχνει τον τρόπο πώς να ζούμε τον Χριστό στη σημερινή κοινωνία. Το τρόπο πώς θα ζούμε. Όποιος θέλει, βρίσκει τον τρόπο. Λοιπόν, όταν λοιπόν η Εκκλησία βρήκε την ηρεμία της, ο Άγιος όμως βρήκε την ανηρεμία του, που σημαίνει αρρώστησε μετά από την πάλη της κακουχίας με τα γεγονότα και με τους θρόνους και με τους οικονομάγους, επόμενο ήταν να καμφθεί, να λυγίσει η υγεία του. Και τον βρήκε αρρώστια, βέβαια είχε διαπημάει την Εκκλησία 22 χρόνια. Μακρά αρρώστια, μεγάλη αρρώστια, πολυχρόνια.
όχι μόνο πολλή χρόνια, αλλά και πόδινη γεμάτη πόνους. Αρρώστια γεμάτη πόνους. Χωρίς ωστόσο, λέει, να διακόψει, παρότι ήταν άρρωστος, παρότι είχε πόνους, παρότι αρρώστια ήταν ανίατη, δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Έπαιρνε, λέει, τον μπαζδουνάκι του και στηριζόταν στον μπαζδουνάκι και πήγαινε άρρωστος, άρρωστος, για να λειτουργήσει σαν αρχιερέας ή σαν ιερέας, πες τότε στην εκκλησία μέσα. Το καλούσε το καθήκον, άλλωστε τα μεγαλεία εκείνος τα ζούσε μέσα στην εκκλησία. Όλοι οι Άγιοι, όλοι οι Άγιοι που λειτουργούν, βλέπουν μέσα στην εκκλησία. Να θυμίσουμε τον πατέρα Ιάκωβο της Αλίκης, στο Όσε Δαβίδ, όσοι έχετε διαβάσει από τον Βαπτίστα, δείτε ότι ψάλανε, λέει, το χερουβικό στην εκκλησία μέσα και περιμένανε να βγει να κάνει την μεγάλη είσοδο με τα Άγια. Οπότε στο τέλος, λέει, ο ίδιος το είπε, μετά όμως, βλέπει τάκ και τον χτυπάει στην πλάτη ένα φτερό και του λέει, πήγαινε να κάνει την είσοδο του, φτερό αγέρου. Και βγήκε κάτι είσοδο και είχε αφοσιωθεί στο όραμα που έβλεπε την ώρα της λειτουργίας και δεν χαμπάρισε στο χερουβικό που λέγονταν απ' έξω και περίμενε ο κόσμος να βγει. Και ο Άγιος Θαράσιος, όμοια γεγονότα, ζούσε σαν Άγιος που ήταν. Γι' αυτό λοιπόν τον Μπαζδουνάκη στη λειτουργία, για να μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία ψηλά στον ουρανό που βρίσκεται τώρα. Ήταν και νέο, δεν ήταν. Για να μπορεί να λειτουργήσει. Ναι, σου είναι, αλλά η αρρώστια σε κάνει να μην ξέρει ότι είσαι νέος. Πόσο χρόνο ήταν, 72 ή 78. Λοιπόν, εδώ λέει 22 χρόνια διαπείμενε ο Άγιος. 22 χρόνια. Και έγινε πάλι νέος, αντί να έφυγε 50 σε κάτι. 72. Έτσι λέει. Αυτό που έχω διαβάσει. Δεν το λέω εδώ πέρα. Εγώ μπροστά μου δεν το βλέπω εδώ και ένα πράγμα. Λοιπόν, έφτασε λοιπόν στο κατόφλι του θανάτου. Και παρά τα αυτά ζωντανός, όπως ήταν, ορατοί οι δαίμονες τον πειράζανε. Ορατοί. Και εκείνος έκανε με το χέρι για να τους διώξει. Τους δαίμονες, το διαβάζω μπροστά μου. Προσπαθούσαν, λέει, και να του κατηγορήσουν και να του αποδώσουν του Αγίου φανταστικά εγκλήματα. Συκοφαντία κατά άνθρωπο. Φανταστικά εγκλήματα. Με συνείδηση καθαρή, λέει, καθαρή συνείδηση, την ώρα που ψάλανε στην εκκλησία, κλείνον το ου σου Κύριε και επάκου σόλ μου, κλείνει τα μάτια και παραδίνει στην εκκλησία την μακάρια ψυχή του. Παρέδωσε την ψυχή του, βεβαίως, βεβαίως Αγία. Και εκεί πια υψώθηκε η ψυχή του για να πάει στις ουράνιες μονές να συναντήσει το ουράνιο πανηγύρι. Εκεί που χωροστατεί, που λειτουργεί δηλαδή σαν αρχιερέας, ο Κύριος. Ο Κύριος μας είναι ο μέγας αρχιερεύς. Είναι αυτός ο αρχιερέας από τον οποίο παίρνουν την ιεροσύνη και αρχιεροσύνη όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας όλων των αιώνων. Αυτός είναι η πηγή, είναι στον ουρανό λοιπόν ο αρχιερέας. Να θυμηθούμε, επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγή με θυμών. Η πεισματά σου λίγο πριν πάει να σταυρωθεί, έχω την επιθυμία να φάω μαζί σας. Μέχρις ότου πιούμε από το κενόν, από το καινούριο κρασί στη Βασιλεία του Θεού. Από το καινούριο κρασί στη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος μας το λέει αυτό. Είναι ο μέγας λειτουργός και όλα τα πνεύματα των δικαίων και των Αγίων, οι χοροί που ψάχνουν σε αυτή την ουράνια λειτουργία. Το 820, μισό λεπτό, 18 Φεβρουαρίου πέθανε και όλη, λέει, η πόλη, όλη η Κωνσταντινούπολη έκλαιγε. Τότε πριν αναλάβει για εχθρούς. Τώρα όλοι αναγνώρισαν το έργο του και είναι φίλοι και κλαίνε για τη φυγή του, για την έξοδό του από τη ζωή αυτή και την άλλη ζωή. 18 Φεβρουαρίου πέθανε ο Άγιος το 806, το έχω μπροστά μου, και ενταφιάστηκε μετά από 7 ημέρες, 25 Φεβρουαρίου, γι' αυτό γιορτάζουμε 25. 25 Φεβρουαρίου, χτες δηλαδή. Ναι. Στη Μονή, λέει,
που θαύτηκε, ανάψανε καντήλι. Και στο καντήλι αυτό, και από το καντήλι και στο καντήλι μπροστά, έγιναν πάρα πολλά θαύματα. Πάρα πολλά θαύματα. Τα μέρες δεν βρώνησε. Δεν είχαν ψυχή αυτό. Το 820, ο αυτοκράτορας Λέων, άλλος αυτοκράτορας, ο πέμπτος ο Αρμένιος, ο οποίος επί 7 χρόνια υποστήριζε τους οικονομάχους, κυβέρνησε ο αυτοκράτορας Λέων, πέμπτος ο Αρμένιος, 7 χρόνια, οικονομάχος. Κυβέρνησε λοιπόν, είδε στο όνειρό του αυτός ο αυτοκράτορας τον Άγιο Ταράσιο, με όψη αυστηρή, να δίνει εντολή σε κάποιον Μιχαήλ, ο Άγιος Ταράσιος έδινε εντολή σε κάποιον ονόματι Μιχαήλ, να τρυπήσει τον αυτοκράτορα, τον Λέοντα τον Αρμένιο, να τον τρυπήσει, με το ξύφος του. Πραγματικά 6 μέρες αργότερα μετά το όνειρο, τον αυτοκράτορα πάει και τον τρυπάει τον αυτοκράτορα τον Λέοντα, ένας αυλικός και το σκοτώνει. Επαναλαμβάνω ότι και ο αυτοκράτορας ήταν το οικονομάχος. Ο Άγιος που γιορτάσαμε εχθές και όλους τους Αγίους που ακούμε το όνομά του στην Εκκλησία που μνημονεύονται κάθε μερινά, είναι Άγιοι που βέβαια αυτός κοιμήθηκε αλλά μαρτύρησε στην ουσία στη ζωή του. Ο Άγιος Ταράσιος κοιμήθηκε, λέει, ειρηνικά, αλλά πέρασε μια ζωή ταραγμένη για να στηρίξει το σκάφος της Εκκλησίας. Και αν έχουμε δει, η Εκκλησία μας, σαν εικόνα, τη δούμε σε εικόνα, θα τη δούμε πώς. Μια βαρκούλα, και μέσα στη βαρκούλα η πιστή και ο Κύριος. Και βέβαια η βαρκούλα μέσα μια θάλασσα που κουνιέται. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι πολεμείται η Εκκλησία. Αλλά επειδή θα σείτε, είπε ο Κύριος, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Εγώ τον κόσμο τον νίκησα. Και εσείς θα τον νικήσετε τον κόσμο. Εμείς λοιπόν είμαστε μέσα στο σκάφος αυτό που το οδηγεί ο Κύριος και όλοι οι άξιοι άνδρες της Εκκλησίας και προχωρούμε με την ελπίδα να αγκυροβολήσουμε μαζί με τον Κύριο στο λιμάνι που ο Κύριος έχει φτιάξει στην αιώνια ζωή στον Παράδεισο. Θέλω λοιπόν να φέρω στη μνήμη μας το εξής, ότι για να μπορούμε να ζούμε σωστά όπως θέλει ο Χριστός, δεν αρκεί μόνο να διαβάζουμε, αν διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Αυτό είναι βεβαίως πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Από τα πρώτα καθήκοντα η μελέτη της Αγίας Γραφής. Ας το είδαμε και εδώ. Μελετούσε την Αγία Γραφή. Και μάλιστα νύχτα με προσευχή. Νύχτα με προσευχή. Όχι ξάπλα στο κρεβάτι. Λοιπόν, το ένα σκέλος είναι μελέτη της Γραφής. Γιατί αφήνει η Γραφή μέσα μας το καθαρό λόγο του Θεού. Καθαρό λόγο. Είναι λόγος Θεού. Δεν το έφτιαξε άνθρωπος. Περνάει μέσα λοιπόν, είναι καθαρτήριο πυρ, καθαρίζει ο Λόγος του Θεού και μας κάνει να γνωρίσουμε εκείνο που είπε ο Κύριος. Γνώσεστε την αλήθεια, να γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Ένα είναι αυτό, η μελέτη της Γραφής. Το δεύτερο είναι η μελέτη του βίου των Αγίων. Ο βίος κάθε Αγίου μας δείχνει τον τρόπο που έζησε αυτό που μελέτησε ο Άγιος. Δεν διαβάζουμε και όχι μόνο αυτό, αλλά μας δίνει και τη δύναμη να πολεμάμε στον κόσμο τον κακό, βλέποντας πώς πολεμούσε ο Άγιος. Πώς λοιπόν να αψηφίσουμε και να μην διαβάζουμε τους βίους των Αγίων τη στιγμή που μας το υποδεικνύει και ο Παύλος και ο Χριστός και η Αγία Γραφή? Εμείς λοιπόν έχουμε χρέος και Γραφή και βίους Αγίων μελετάμε. Και μόνο με τα αδέρφια μας Αγίους θα φτάσουμε μαζί στο Παράδεισο Αγκαλιά. Αμήν. Ο Χριστός και μπορεί να πει κάτι. Να πεις. Το σημερινό θέμα
μου έβγαλε προσωπικά ένα συμπέρασμα που λέει ο Κύριος, όστις δεν με ομολογείς έμπροστα των ανθρώπων, δεν είναι αδερφός μου. Και ο Άγιος εδώ ομολόγησε με τις πράξεις του τον Κύριο και λέει και ο Κύριος κάτι άλλο. Δυσείς Κυρίες δεν μπορείτε να δουλέψετε ταυτοχρόνως μαζί. Βλέπουμε τον Άγιο εδώ ότι δεν είχε πάρε δώσε με το κακό και με το πονηρό. Το πολέμησε και άρα ήταν καθαρό χρυσάφι όπως είπατε. Και βλέπουμε εδώ ότι ο καθένας μας όταν έρχεται η γιορτή του και γιορτάζει το κάθε όνομα που είναι ξεχωριστό, πρέπει αν δεν μπορεί τουλάχιστον όλο το χρόνο να κάνει κάποια πράγματα εκείνη τη μέρα να βρεθεί στην εκκλησία και να τιμήσει το όνομα που έχει πάρει, γιατί έχει χύσει πραγματικά αίμα όπως είπατε εκεί. Να κάνουμε σε φίλες. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ενής ο ενής, ελεησίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, διαλυθείτω το όνομά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άγιον ημών των επιούσεων, δώσε ημείς σήμερα, κάθε σημείο τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέργη σε εμά φυλασμό, αλλά λύσε εμά από το πονηρό. Διευκόλυν τον Αγίο τον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε εμάς. Πάλι εξήμιση, ναι, εξήμιση. Είναι...